24ωρο λουκέτου στην εστίαση. Θα καλημερίσω τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον κύριο Γιώργο Καβαθά. Καλημέρα σας, τι κάνετε, καλή εβδομάδα. Καλημέρα κύριε Βουγγελιάδη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Επίσης, δεν θα μείνω μόνο στην εστίαση που σαφέστατα θα μας ενημερώσετε, αλλά γενικότερα για όλα αυτά τα μέτρα, έτσι όπως εξελίσσονται και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν πανελλαδικά από όλες τις επιχειρήσεις. Δεν ξέρω αν είναι μόνο η δική μου η εκτίμηση ή αν είναι και η εκτίμηση του συνόλου όλων εσάς των επιχειρηματιών, ότι εδώ τα πράγματα ναι μεν μέτρα, αλλά αυτά τα μέτρα έτσι όπως ποικίλουν προκαλούν το απόλυτο χάος και το αλαλούμ. Κοιτάξτε, αυτό που έχουμε το κύριε Λουγκεράκη εξ αρχής είναι ότι τα μέτρα για να έχουν και ουσιαστικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να έχουν εξαιρέσεις. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να εξαιρείται η κίνηση μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν μπορεί να εξαιρείται τα σούπερ μάρκετ, τα φαρμακεία, οι εκκλησίες. Διαφορετικά τα μέτρα είναι αποσπασματικά και δεν είναι και το αποτέλεσμα. Μην ξεχνάτε ότι πέρυσι κλείσαμε επί 6 μήνες. Έξι μήνες οι οποίοι πήγαν χαμένοι από την οικονομία της χώρας, χωρίς να πετύχουμε το στόχο που είχαμε βάλει, δηλαδή να μειώσουμε την πανδημία. Η πανδημία κάλπαζε και τους 6 μήνες. Γιατί ακριβώς τα μέτρα είναι αποσπασματικά. Είναι lockdown για ορισμένους κλάδους και για το σύνολο της οικονομίας, όπως θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί σήμερα με τους ανεμβολίους σε όλο το επίπεδο. Χωρίς να θέλω να έρθω σε αντίθεση με τους πολίτες που είναι ανεμβολίαστοι, που θεωρώ ότι η δική μας είναι η ευθύνη που δεν τους πείσαμε. Δεν τους πείσαμε ότι το μοναδικό όπλο που έχουμε στα χέρια μας είναι το εμβόλιο. Άρα τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση μέχρι στιγμής για το κλείσιμο, τον περιορισμό της κίνησης των ανεμβολίαστων στους χώρους εστίασης, στο ελληνικό εμπόριο, δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα σε μια προβληματική λειτουργία των επιχειρήσεων και σε οικονομικό επίπεδο, μεγευθύνει τον κίνδυνο λουκέτων για τις επιχειρήσεις, που σημαίνει απώλεια θέσεων εργασίας, και δεν παίρνει ταυτόχρονα κανένα αντιστατιστικό μέτρο για να στηρίξει είτε τα καταστήματα του λιανικού εμπορίου είτε την εστίαση. Και η εστίαση αντιδρά ως αντιδρά, οι τοπικοί εμπορικοί σύλλογοι, οι τοπικές ομοσπονδίες των εμπορικών συλλόγων προχωρούν σε κλείσιμο 24ωρο ή σε στάσεις εργασίας. Από την άλλη πλευρά, η εστίαση έχει πάρει μια απόφαση που βρίσκει μεγάλη ανταπόκριση στο σύνολο της χώρας, όλη την επικράτηση. Τώρα που μιλάμε, είμαι στην Κοζάνη. Προχωρήσαμε στην κεντρική Ελλάδα. Νομίζω ότι η κινητοποίηση πάει εξαιρετικά καλά και θα προσπαθήσουμε να πείσουμε την κυβέρνηση και με αυτή την κινητοποίηση ότι είναι απαραίτητη η λήξη μέτρων. Αυτά που ακούγονται, ότι η εστίαση πήρε χρήματα οριζόντια. Μπορεί να έχει πάρει όλος ο κλάδος χρήματα, χωρίς να θέλω να μηδενίσω την προσπάθεια, ήταν μια ουσιαστική βοήθεια για την επιβίωση και του κλάδου αλλά και του άλλου κλάδου που έχουν στηρίξει την πλευρά της πολιτείας. Αλλά τώρα αντιμετωπίζουμε μια δεύτερη κρίση. Τα χρήματα που έχει πάρει ο κλάδος ή τα μέτρα στήριξης τα έχει πάρει για την προηγούμενη, για ένα χρόνο πριν. Δεν τα έχει πάρει για τώρα. Τώρα ξεκινάμε να ανεβαίνουμε το γολγοθά μας. Από τις 13 Σεπτεμβρίου η εστίαση βρίσκεται σε ένα mini lockdown μέχρι τις 31 Μαρτίου, με απαγόρευση πρόσβασης εσωτερικού χώρου ανεμβολίας των συμπολιτών μας, και από τις 8 του Νοέμβρη, και δεν ξέρω για πόσο διάστημα ακόμη θα διαρκέσει, στους εξωτερικούς χώρους από μεικτοί χώροι γίνονται αμυγείς χώροι για εμβολιασμένους και νοσήσαντες και με rapid test ανεμβολίας. Αυτό μειώνει τη δυναμικότητα κατά 50%. Τους δυνητικούς μας πελάτες, μας φέρει σε αντίθεση με τους πελάτες μας, που για εμάς ο πελάτης αποτελεί περιουσιακό στοιχείο και οδηγεί σε λουκέτο έναν κλάδο ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΜΕ ΓΕΣΕΒΕ, του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ, το 3 στις 10 επιχειρήσεις έχουν μηδενικά ταμιακά διαθέσιμα. Όταν 4 στις 10 επιχειρήσεις έχουν ταμιακά διαθέσιμα για να επιβιώσουν για ένα μήνα. Και από την άλλη πλευρά, 4 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν το φόβο για λουκέτο ή για την αβεβαιότητα για το μέλλον τους. Άρα, κρούμε τον κόσμο του κινδύνου με αυτή την κινητοποίηση, να ευαισθητοποιηθεί και ο κύριος Πρωθυπουργός και το Οικονομικό Επιτελείο και να κάτσουμε να βρούμε μέτρα πραγματικής στήριξης του κλάδου. Και βέβαια, μεγάλη απώλεια θέσεων εργασίας, που είναι επίσης ένα μεγάλο κεφάλαιο, ένας φαύλος κύκλος, κύριε Καβαθά. Σαφώς. Αυτό αντανακλά, το κλείσιμο μιας επιχείρησης αντανακλά σε μερικές θέσεις εργασίας ή σε δεκάδες θέσεις εργασίας. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την πολυτελή.
και λόγω των μέτρων που πήρε η κυβέρνηση με τις, για την στήριξη των εργαζόμενων, έστω με αυτό το 5,36-5,34 από την αρχή της πανδημίας, συγκρατήθηκε η ανεργία σε χαμηλά επίπεδα. Εάν κλείσουν οι επιχειρήσεις, θα εκτοξευθεί η ανεργία. Και θα έχουμε φυγή και νέων ανθρώπων και θα έχουμε μια νέα μετανάστευση των νέων μας σε άλλες χώρες για να βρουν δουλειά. Τα στοιχεία τα οποία αναφέρατε πριν από λίγο, δηλαδή 3 στις 10 επιχειρήσεις χωρίς ταμιακό διαθέσιμο αυτή την ώρα, αφορά την εστίαση ή το σύνολο των επιχειρήσεων? Αυτό αφορά την εστίαση. Αφορά την εστίαση, μάλιστα. Όχι ότι οι υπόλοιποι κλάδοι είναι σε καλύτερη κατάσταση. Είναι 4 στις 10 με μηδενικά ταμιακά διαθέσιμα. Μάλιστα. Πιστεύετε από τις επαφές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, γιατί είπατε ότι εσείς πιέζετε, επιμένετε, εμένετε σε αυτό, ότι χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρχει μία βοήθεια προς όλο τον εμπορικό κόσμο, τις επιχειρήσεις, τον επιχειρηματικό κόσμο. Πιστεύετε ότι υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει αυτή η βοήθεια, γιατί από τη μία ή την άλλη κίνηση, κύριε Καβαθά, αντιλαμβάνεται κάποιος με βάση την κοινή λογική, έτσι πολύ απλά θα σας το πω, ότι ξέρετε, εδώ δεν υπάρχουν πια άλλα χρήματα. Ξέρετε, υπάρχουν χρήματα, υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθλητικότητας, υπάρχουν πόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδεχόμενα παρατείνεται και το προσωρινό πλαίσιο μέχρι τον Ιούνιο του 2022, νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί η λύση, διότι είναι η κοινή λογική στη μέση, όπως πολύ σωστά είπατε, κ. Λουγεράκη. Η κοινή λογική λέει, όταν έρχεται η πολιτεία με οποιοδήποτε λόγο και μου περιορίζει τον κύκλο εργασιών μου, δεν τον περιόρισα εγώ. Τον περιορίζει με εντολή της πολιτείας και υπακούοντας στην όνομα τάξη, το κάνω. Λοιπόν, και μου περιορίζει την πελατεία μου κατά 50% τουλάχιστον, σημαίνει ότι υπάρχει υποχρέωση αυτού που διατάσσει να πληρώσει και την ζημία που θα υποστώ εγώ ως επιχειρήση, ως πολίτης. Μάλιστα. Δεν είναι παράλογο το έτοιμο. Υπάρχουν μέτρα περιορισμού της εργασίας μου, τα οποία με καταστρέφουν. Και εγώ τι θα κάνω ως πολίτης, ως επαγγελματίας, ως έμπορος, ως βιοτέχνης? Δεν θεωρείται λογικό ότι πρέπει να ζητήσουμε αντισταθμιστικά? Μάλιστα. Ένας φαύλος κύκλος. Κύριε Καβαθά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή μέρα. Εγώ και δεν βγαίνει. Καλή συνέχεια. Αύριο καλώ τους συναδέλφους της Κρήτης, οι οποίοι είναι μπροστά ήδη στην προσπάθεια αυτή, να συμμετάσχουν μαζικά στο κλείσιμο το 24. Κλείνουμε για μια μέρα για να μιλήσουμε για πάντα. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα στην Κοζάνη.